Αλέπορες που είμαστε. Πώς και πόσο έχουμε εξευτελιστεί. Για όλα φταίει το πατρικό σπίτι. Ναι, πώς καταντήσαμε εδώ μέσα. Για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος πελάτης. Ποιος θα είναι. Θα είναι κανένας χωριάτης ξεπεσμένος. Σχρόγερο. Δαιμόνιο θα έχει μέσα του για να μην ησυχάσει σε τέτοια ηλικία. Να και μια έκπληξη. Ένας νεοφερμένος πελάτης. Έλα, έλα γεροντάκι, έλα κοντά. Γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Η ζωή πρέπει να είναι χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη. Κι εγώ. Κι εγώ είμαι χαρούμενος που σας βλέπω. Έτσι όλες. Ναι, για φαντάσου. Γεια σου ρε παππούλι τσίφτη. Τι έχεις στο καλαθάκι? Σίκα. Πολύ ωραία σίκα και στα φύλλα. Διαλεγμένα ένα και ένα. Για να δούμε. Για να δούμε. Να πάρω ένα. Ένα. Μόνο ένα. Όλα πάρτε τα. Είναι δικά σας. Αγορασμένα από την αγορά της Αλεξάνδρειας. Είπες ρε μπάρμπα. Και πώς από εδώ παππούλι, δεν μας είπες? Ναι, είπα. Εκλεκτή είναι η φίλη μου. Εκλεκτά δώρα πρέπει να τους πάω. Έτσι δεν είναι? Μπράβο ρε γέρο Μπαρμπάτη, έτσι μπράβο σου. Αύριο θα σας φέρω αυγά, φρέσκα αυγά. Και ψωμί. Και κοτόπουλο. Να φτιάξετε καμιά σουπίτσα. Να δυναμώσετε. Και που τα βρίσκεις τόσο ωραία πράγματα ρε παππούλη? Ξεχάσαμε να σου ρωτήσουμε και πώς σε λένε. Το έχει αυτό το επάγγελμά μας. Έχουμε λίγη αγένεια. Βιτάλιο με λένε. Εγώ δεν έχω ούτε παιδί, ούτε σκυλί. Και κάνεις τη ζωούλα σου, ε? Το γλεντάς, έτσι? Αν το γλεντάω, λέει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να δουλεύω στα χωράφια, να θερίζω. Και τότε γίνομαι ευτυχισμένος. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και τα οικονομάς, ε? Αν τα οικονομάω, τι λες, παιδί μου? Δεν ξέρω πού να ξοδέψω τα χρήματά μου. Ένα πράγμα όμως φοβάμαι. Αν πεθάνω και μείνω, γι' αυτό κάθε μέρα ξοδεύω και ξαναξοδεύω. Μέχρι να έρθει η άλλη μέρα. Και το ρωτάς, ρε Βιτάλιε. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Και πώς μας ανακάλυψες εδώ, βρε Βιτάλιε? Είναι πολύ απλό, παιδιά μου. Πολύ απλό. Είπα, αυτά τα κορίτσια δεν έχουν να πιούν, δεν έχουν να φάνε. Ποιος θα τους πάει να πιούν και να φάνε? Εσύ, άθλιε Βιτάλιε, δεν έχεις ούτε παιδί, ούτε σκυλί. Γι' αυτό πήγαινε να τα φροντίσεις. Αύριο μπορεί να κλωτσίσεις τον κουβά. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, να μαζίσεις, λεβεντόγερε. Για σιγά, για σιγά ρε κορίτσια. Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει. Έλα. Έλα, σοβαρούλα μου. Να. Πάρε το καλάθι και άδειασέ το. Γιατί έχω να πάω σε 5-6 άλλα σπίτια. Είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Αύριο θα σας φέρω φρέσκα αυγά και κοτόπουλο, έτσι. Να φτιάξετε σουβίτσα. Γεια σας. Πού πας? Μην ανησυχείς. Φεύγω. Θα ξανάρθω. Έχετε υπομονή. Ρε κορίτσια, λάθος έκανε ο άνθρωπος. Θα μας πέρασε για ορφανοτροφείο. Κάτι τέτοιο λέω κι εγώ. Ha ha ha!
Όπως καταλαβαίνετε, αδερφοί μου, εύκολα μπορεί κανείς να κατακρίνει το Βιτάλιο. Όμως ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε. Και όταν πάλι ξέρουμε και κρίνουμε, θα πρέπει να είμαστε επί οικείς, γιατί όποιος κρίνει θα κριθεί. Και ποια είναι η συνέχεια της ιστορίας του Βιτάλιου, Άγιε Πατέρα? Σε λίγες μέρες ο Βιτάλιος ξαναπήγε στο σπίτι της αμαρτίας. Να το πουλάκι μας. Ξανάρχεται με τα δώρα του αυτή τη φορά. Και προσέξτε τον γερό ξεκούτη. Σαν δεν τρέπεται ρε τα μούτρα του. Μωρέ, αυτός θέλει ένα γερό ξύλο για να βάλει μυαλό. Κορίτσια, εγώ είμαι. Ανοίξτε μου γρήγορα, σας παρακαλώ. Ήρθε. Ναι, εγώ είμαι. Ήρθε. Ήρθε ο γέρος. Γρήγορα, γρήγορα ο χαμένος. Καλώς το Βιτάλιό μας. Το Βιτάλιός. Γεια σας. Τι μας έφερες, τι καλά έχεις μες στο καλάθι? Πολλά καλά. Σας έφερα σίκα, σας έφερα φρέσκα αυγά, κρέας ξεραμένο στον ήλιο, σας έφερα και... Μπράβο, μπράβο, να σε χαιρόμαστε, Βιτάλιέ μας. Παππού, ξέρεις που βρίσκεσαι, ξέρεις τι είναι εδώ μέσα. Και βέβαια ξέρω. Πώς δεν ξέρω. Μα πέστε μου, με περνάτε για κουτό, φαίνομαι για βλάκας. Θέλω να πω, εδώ είναι σπίτι της αμαρτίας, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και μάλιστα πολύ καλά. Σκέφτηκα ότι αυτές τις κοπέλες θα τις εκμεταλλεύονται άντρες εσχροί. Και είπα, ας έχουν και κάποιον επισκέπτη ανιδιοτελή την ώρα που θα έχουν ανάγκη. Γι' αυτό ήρθα. Πέστε μου, είναι κακό? Κακό να βοηθάς έναν συνάνθρωπό σου την ώρα της ανάγκης? Πέστε μου, είναι κακό? Πω ρε παππούλη μου, είσαι σίγουρος για αυτά που λες? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Και βέβαια υπάρχουν. Και βέβαια. Να, ο Χριστός τι μας δίδαξε? Εν φυλακή ήμουνα κι ήρθατε προς με. Έτσι δεν είπε? Για την εντολή του Χριστού ήρθα. Ναι. Ο Χριστός μας αγαπάει. Μας αγαπάει, κορίτσι. Μας αγαπάει. Εμάς τις ξεπεσμένες. Τι λες, ευλογημένη. Τι λες. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για τους δίκαιους. Εγώ, είπε, έδωσα το αίμα μου για τους αμαρτωλούς. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πέστε μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Πες μας και άλλα τέτοια, παππούλη. Είναι πολύ ενθαρρυντικά. Εμείς τα νομίζαμε διαφορετικά. Πες μας κι άλλα. Γιατί εδώ είμαστε πολύ απογοητευμένες. Είμαστε απελπισμένες. Τι να σου πω, παιδί μου. Τι να σου πω. Αυτά είναι μυστήρια του Θεού. Δηλαδή, τι μυστήρια του Θεού? Να, κάποτε πήγαν στο Χριστό μας και κατηγορήσαν τις αμαρτωλές γυναίκες και τους τελώνες. Ξέρετε, αυτούς τους κλέφτες, τους φοροεισπράκτορες. Και εκείνος, ξέρετε τι τους είπε? Όχι, τι τους είπε? Τι λέτε, βρε ανόητοι? Αυτοί θα μετανοήσουν και θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα ακούσατε? Είπα αλήθεια ο Χριστός αυτό το πράγμα? Ναι, κορίτσι μου, ναι. Δεν το πιστεύετε? Δεν βλέπετε ποιους διάλεξε να σταυρωθεί ο Χριστός μας? Δεν βλέπετε? Με τους ληστές. Ξέρετε τι σημαίνει ληστής? Δεν υπάρχει κακή πράξη που να μην την έχει κάνει. Αυτό δεν σας συγκινεί? Δεν σας συγκινεί? Ποιο, παππού, ποιο? Δεν είπε, ξέγραψέ τους αυτούς. Αυτοί δεν αξίζουν. Είναι ληστές. Αλλά σταυρώθηκε μαζί τους. Και αυτοί τον ονίδησαν.
Εκείνος δεν απαντούσε. Έτσι κέντρισε την καρδιά του ενός και λυπήθηκε που τον έβριζε. Τότε ο Θεός του άνοιξε τα μάτια της ψυχής και ανεγνώρισε τον Χριστό και μετανόησε. Και τότε ο Χριστός του είπε: σήμερα θα είσαι ο πρώτος άνθρωπος θα μπεις μαζί μου στον παράδεισο. Τυχερός ο ληστής. Τον έσωσε ο Χριστός δίχως να έχει κάνει κανένα καλό. Μόνο τους ληστές. Και μένα και σένα και τους άλλους θα σώσει. Αρκεί να το ζητήσουμε. Να του πούμε: Χριστέ μας, αμαρτήσαμε, πέσαμε, αν θέλεις, που ξέρουμε ότι θέλεις, σώσε μας, σώσε μας. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό είναι, κορίτσια μου. Τι, μήπως θα γιάσουν όλοι οι ασκητές? Όχι, όχι παιδιά μου, όχι. Τι ψάλλουμε στην εκκλησία? Να, λένε, τον Αγίον ο χορός βρήκε τη θύρα του παραδείσου. Ας βρω κι εγώ την οδόδια της μετανοίας. Οι ασκητές, αν δεν χρησιμοποιήσουν την οδό της μετανοίας, έχουν χαμένο το παιχνίδι. Ναι, χαμένο. Μετάνοια. Ο Χριστός μόνο μετάνοια θέλει. Δηλαδή μας δίνει τον παράδεισο ο Χριστός έτσι δωρεάν, δίχως αντάλλαγμα. Φτάνει η μετάνοια. Ναι. Δωρεάν. Δεν ζητάει τίποτα ο Χριστός μας. Το μόνο που ζητάει είναι ο παράδεισος. Και οι μάρτυρες γιατί υπέφεραν? Όχι από συμφέρον, όχι για να κερδίσουν τον παράδεισο. Όταν γνωρίσει ένας τον Χριστό, τον αγαπά πάρα πολύ. Και οι φίλοι του τον αγαπούν. Τον αγαπούν από τα βάθη της καρδιάς τους. Και του προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας. Παρθενία, άλλος δουλειά, άλλος εργασία, άλλος στο σπίτι του, άλλος πράγματα, άλλος χρήματα. Ό,τι μπορεί να του προσφέρει μέσα από την καρδιά του. Καλά. Και αυτοί που πάνε στα όρη και ασκητεύουν? Μήπως ο Θεός τους είπε να μην παντρευτούν και να ασκητεύσουν? Αν ήθελαν κορίτσια μου να παντρευτούν, μπορούσαν να παντρευτούν. Αλλά συγκίνησε η ενανθρώπιση και η αγάπη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Χαρούμενο και με κέφι. Αγαπά και θέλει αυτόν που κάνει το καλό ο Χριστός μας. Διαφορετικά, να λείπει. Όχι για να μην πάνε στην κόλαση. Όχι, παιδί μου. Όχι. Από φιλότιμο προσφέρουν τους κόπους τους. Ο Χριστός μας, που είναι και Θεός μας, τον δοξολογούν οι άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Δεν χρειάζεται δόξα από τους ανθρώπους. Τυποτένιους και εξευτελισμένους χρειάζεται. Γιατί, παππούλη, γιατί? Πες μας γιατί. Ναι. Θέλουμε να ξέρουμε γιατί. Όταν σε ένα βασιλιά δίνεις κάποιο δώρο, κάποιο μικρό δώρο, τότε εκείνος θα σου το ανταποδώσει μεγαλύτερο, 100 φορές μεγαλύτερο. Αυτή είναι η χαρά του Χριστού μας. Θέλει να μας κάνει όλους αδελφούς και πρίγκιπες αληθινούς. Υπάρχει κόλαση και σατανάς που λένε. Τρέμω.
Φοβάμαι μήπως πεθάνω και πάω εκεί. Υπάρχει κόλαση? Για μένα είναι σαν να μην υπάρχει. Όχι ότι δεν υπάρχει. Μάλιστα υπάρχει και παραυπάρχει. Αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί της. Όποιος θέλει να πάει με τον σατανά, θα πάει στην κόλαση. Όποιος θέλει να πάει με τον Χριστό, θα πάει στον παράδεισο. Λίγη καλοσύνη χρειάζεται. Καλοσύνη και κατανόηση χρειάζεται. Αχ, να μπορούσα κι εγώ να προσφέρω κάτι του Χριστού. Αν είχα κάτι να ζω έτσι απλά, δεν θα ξαναμάρτενα. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Τι λέτε, κορίτσια μου. Εγώ είμαι για σας. Εγώ. Μη σκέφτεστε τα χρήματα. Μη τα σκέφτεστε. Αν αγαπάτε τον Χριστό και μισείτε την αμαρτία σας, εγώ είμαι εδώ. Εγώ θα σας φέρω φορέμ. Εγώ θα σας φέρω φαγητά. Εγώ. Ας είναι καλά τούτα τα χέρια. Εγώ τότε δεν θα αφήσω πια κανένα έσχρο να με πλησιάσει. Δεν βάζεις κανένα μέσο να με δεχτούνε κάπου? Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Θέλω να αλλάξω ζωή. Σκέψου καλά τι σου ταιριάζει. Σκέψου το χαρακτήρα σου. Σκέψου αν πραγματικά θέλεις να σου βρω έναν άντρα να τον παντρευτείς. Αν όχι, μπορώ να σε βοηθήσω. Να πας σε ένα ίδρυμα. Έχω πολλούς φίλους εγώ. Ξέρω πολλούς παράγοντες στην Αλεξάνδρεια. Εγώ προτιμώ το ίδρυμα. Αηδίασα την αμαρτία. Φτάνει. Θέλω ψυχική ηρεμία. Καλά. Να πηγαίνω τώρα. Έχω αργήσει. Έχει μπει το νερό στα βλάκι. Παππού, λες να υπάρχει και για μένα μετάνια? Αν υπάρχει, λέει, και βέβαια υπάρχει. Και για μένα, και για σένα, και για όλο τον κόσμο. Παππού, θέλω να έρθω μαζί σου. Θέλω να ξεφύγω από εδώ μέσα. Θέλω να πάμε κάπου, εσύ ξέρεις, ψηλά-ψηλά, σε κανένα μοναστηράκι, σε κανένα βουναλάκι, κοντά στον καλό Χριστό μας. Θέλω να ξεφύγω από την αμαρτία. Τι λες, θα με πάρεις μαζί σου? Τι λες? Έλα μαζί μου, παιδί μου, έλα. Κορίτσι μου, εσύ μη βιάζεσαι. Σιγά-σιγά. Έχεις καιρό μπροστά σου, έχεις χρόνο, μην τρέχεις. Στο κάτω-κάτω ετοιμάσου πρώτα. Πάμε, παιδί μου. Πάμε. Πάρε τα πράγματά σου και πάμε. Πώς θα πας έτσι? Ναι. Πώς θα πάω έτσι? Μα όχι. Σας τα χαρίζω. Τρέμω στη σκέψη. Μήπως μαζεύοντάς τα μετανιώσω. Πάμε να φύγουμε, παππούλη. Πάμε, παιδί μου. Πάμε. Γιατί σήμερα γίνεται μεγάλη χαρά ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γιατί βρήκες το δρόμο της επιστροφής. Χαρείτε, αδελφές μου, χαρείτε. Όπως χαίρονται και οι άγγελοι στους ουρανούς. Γιατί σήμερα μια ψυχή μετανόησε. Πάμε, παιδί μου. Πάμε.
Εδώ τα καλά υφάσματα. Εδώ τα καλά υφάσματα. Από λινό και από μετάξι. Ορίστε, ορίστε. Κοιτάξτε ποιότητα. Κοιτάξτε πράγμα. Είναι πολύ ωραία, κυρία μου. Ελάτε, ελάτε να προλάβετε. Τι έχεις καλό μου, κορίτσι. Γιατί είσαι στεναχωρημένη. Μήπως θέλεις να σου αγοράσω τίποτα και ντρέπεσαι να μου το πεις. Αχ, παπούλη, πόσο ντρέπομαι. Κάποτε του έκλεψε αυτού 10 πίχες ύφασμα λινό. Τι έκανες? Έκλεψες? Σιγά το πράγμα τώρα. Σιγά το πράγμα. Θέλεις να πάω να τον πληρώσω εγώ. Έχω λεφτά. Ναι, παπούλη, αν μπορείς. Μπορεί να έχει παιδιά. Μπορεί, ποιος ξέρει. Αν μπορείς. Εδώ το καλό εμπόρευμα. Εδώ το καλό εμπόρευμα. Από λινό και από μετά. Αδελφέ μου, γεια σου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Δηλαδή, τι καλά. Άλλοι πουλάνε εμπορεύματα, εμείς πουλάμε χαιρετούρες. Τέλος πάντων, καλά είμαι. Εσύ, παππούλη, πώς είσαι, καλά? Κι εγώ καλά είμαι. Να, ήρθαμε να σου πούμε κάτι. Τι? Εδώ και αρκετό καιρό, ο σατανάς μας έβαλε να σου κλέψουμε 10 πύχες ύφασμα. Κι ήρθαμε τώρα να στο ξεπληρώσουμε. Ναι. Σοβαρά. Σοβαρά. Πες μας, πόσο κάνει? Κάνει 20 ασημένια, αλλά μια και το είχα χαμένο και ξεγραμμένο, δώσ' μου 10. Όχι, όχι. Γιατί το είχες χαμένο? Όχι. Εμείς θέλουμε να σε πληρώσουμε. 20 ασημένια, είπες? 20. 18. Δώσ' μου 18. Έστω. 18. 5. 10. 15. 18. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Έλα, κόρη μου. Πάμε. Τώρα είσαι καθαρή σαν το περιστέρι. Πάμε, κόρη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ελάτε, ελάτε, εδώ τα καλά εμπορεύματα. Από λινό και από μετάξι, περάστε, περάστε. Έχω ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, περάστε, περάστε. Μεταξωτό, καθαρό μετάξι, περάστε, κυρία μου, περάστε. Ας προχωρήσουμε να πάμε πιο ψηλά. Να θαυμάσουμε το ωραίο καραβάνι που έρχεται από την άνωθη βαΐδα. Έλα. Ματώσανε τα πόδια σου. Τώρα μοιάζουν με τα ματωμένα πόδια του Χριστού μας. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Και σε ευγνωμονώ που με έβγαλες από εκεί μέσα. Να μην χαίρεσαι και να μην ευγνωμονείς εμένα, ναι. Να ευγνωμονείς το Χριστό μας. Αυτός μας βοηθάει.
Αλλά βλέπω έχουμε αργήσει. Ας ξεκουραστούμε εδώ. Να, πάρε εσύ αυτό και κοιμήσου εδώ. Εγώ θα πάω εκεί πάνω να προσευχηθώ. Και το πρωί θα έρθω να σε ξυπνήσω. Ευχαριστώ, παππούλη. Σε ευχαριστώ. Πήρανε οι άγγελοι, παιδί μου. Σε πήρανε για να μη σε κερδίσει η αμαρτία και χάσεις τη σύνεση, για να μη σου αλλάξει ο δόλος και το ψέμα την αλήθεια. Θεέ της ευφλαχνίας, Θεέ της φιλανθρωπίας. Όπου υπάρχει πλεόνασμα αμαρτίας, υπάρχει υπερπλεόνασμα αγάπης. Και εκεί ο Βιτάλιος άρχισε το θεάριο στο έργο του. Εγώ το είπα και σας το ξαναλέω. Ο Θεός δεν λογαριάζει ούτε το καλό, ούτε το κακό παρελθόν. Ο Θεός είπε, εγώ θα σας κρίνω εκεί που βρίσκεστε την ώρα του θανάτου. Λέει ο Θεός τέτοιο πράγμα? Ναι. Ναι, έτσι λέει. Μάλιστα, στην Αγία Γραφή λέει ότι δεν λογαριάζω το κακό αν αλλάξει. Αλλά και στον καλό λέει ότι δεν θα το λογαριάσει αν χαλάσει. Σε μένα το κακό άρχισε από το σπίτι μου, από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Αυτό που σου λέω! Διαφορετικά θα τα κάνω εδώ μέσα κομματάκια, κομματάκια! Συνομίζεις πως δεν νοιάζομαι. Εσύ νοιάζεσαι, να! Έτσι δεν έβλεπα πότε θα ερχόταν η μέρα. Η μέρα και η ώρα που θα γλίτωνα από αυτή την οικογενειακή κόλαση. Με εκείνους τους γονείς, τους άξιστους, τους αγράμματους, τους βάρβαρους. Και από εκεί το ρίξα έξω, στη ζωή της αμαρτίας και της ειδονής. Αχ, παππούλη μου, κατέστρεψα τη ζωή μου. Αχ, παιδί μου, όλα φτιάχνονται.
Υπομονή χρειάζεται. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τα δράματα των παιδιών. Αλλά και πάλι, αν δεν έχεις υπομονή, αν δεν ανέχεις, αν δεν θέλεις να κάνεις παραχωρήσεις, τότε πες μου γιατί παντρεύεσαι. Γιατί θέλεις να κάνεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων δυστυχισμένη. Πες μου γιατί. Και εμένα η ιστορία είναι πικρή, παππούλη. Από μικρό κοριτσάκι που ήμουν, δεν γνώρισα τη στοργή του πατέρα. Ούτε το χάδι της μητέρας. Εγωιστές και υπερήφανοι. Αυταρχικός ο πατέρας. Παλιογυναίκα και άπιστη μητέρα. Πήραν ο καθένας τους και ένα δρόμο. Μόνο ο Θεός ξέρει πως μεγάλωσα. Στερημένη από την πατρική και μητρική αγάπη και στοργή. Μακριά από την οικογενειακή ζεστή φωλιά. Με τα αγνά και ωραία χριστιανικά έθιμα που έβλεπα στο απέναντι σπίτι. Τα πρόσεχες εσύ όλα αυτά? Αν τα πρόσεχα, λέει. Και έτσι έπιασα λάθος δρόμο. Έφυγα. Έφυγα μακριά. Με παράξενες σκέψεις. Και ψεύτικα. Απατηλά όνειρα. Στερημένη από το οικογενειακό χάδι, δόθηκα στον πρώτο εσχρό. Στον πρώτο ψεύτη που άπλωσε το χέρι του απάνω μου. Σε λίγο εκείνος εξαφανίστηκε, σαν καπνός. Κι εγώ έπαθα σαν το ποντίκι που έφαγε δηλητήριο. Έτρεχα δεξιά και αριστερά, μέχρι που ξέπεσα εδώ. Αχ, παππούλη. Μόνο ο Θεός ξέρει τα δάκρυα και τους στεναγμούς μου. Θάρρος. Θάρρος, παιδί μου. Η ζωή είναι μεγάλη. Έχεις χρόνια. Πολλά χρόνια να διορθωθείς. Και μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανένα. Μα κανέναν. Όταν άκουγα τις φωνές της μητέρας και την οργή του πατέρα, νόμιζα πως έπεφτε απάνω μου η στέγη του σπιτιού. Δεν μπορούσα να το αντέξω αυτό. Δεν μπορούσα ούτε να το εξηγήσω. Ούτε να μελετήσω είχα καθόλου κέφι. Ένα πράγμα μόνο θαυμάζω. Τι? Πως δεν τρελάθηκα. Πότε τζακιστήκανε τα νεύρα μου. Γιατί ο νους μου δεν έβρισκε πουθενά διέξοδο. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ψυχική δύναμη. Άλλοι άνθρωποι ανταπεξέρχονται, άλλοι όμως όχι. Αχ, παιδί μου. Παιδί μου. Ήσουν ένας μάρτυρας. Αλλά όλα αυτά πια πέρασαν. Πέρασαν. Ένας νέος ορίζοντας ανοίγεται τώρα για σένα, ναι. Μια νέα ζωή. Μια ζωή με τον Χριστό. Παιδί μου, έχεις βρει το μεγαλύτερο θησαύρο. Το βρωμόγερο, τι κάνει τόση ώρα μέσα? Αυτό σίγουρα έχει δαίμονα μέσα του. Να δούμε τη γερόντισσα. Ελάτε. Προσκυνώ, Αγία Ηγουμένη. Καλώς τον. Η κοπελιά από εδώ βάθησε κάποιο κελί να κάνει ένα εργόχειρο. Δεν έχει πολλές απαιτήσεις. Τι δουλειά έκανε πριν? Πριν είχε πέσει πολύ χαμηλά. Αλλά τώρα είναι καλύτερη κι από σένα κι από μένα, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Να, πίστευε ότι ήταν αμαρτωλή. Ενώ εγώ και εσύ πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί. Έτσι ο Βιτάλιος έσωσε άλλη μια ψυχή. Και οι άλλες γυναίκες, πάτερ? Οι άλλες γυναίκες άρχισαν κι αυτές να θέλουν να ξεφύγουν από το σπίτι της αμαρτίας. Μπράβο της νέας.
Μπράβο της. Έκανε την καλύτερη δουλειά που γλίστρησε από εδώ μέσα. Κι εγώ θα πάω με το γερο Βιτάλιο. Πού? Να, σε κανένα γυροκομείο. Να έχει και κανένα εκκλησάκι να ανάβω τα καντήλια, να το περιποιούμε. Να βρω κι εγώ την ψυχική μου ηρεμία. Πόσο θάρρος πράγματι μας έδωσε αυτός ο παππούλης. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο παλιάνθρωπος, ο Αθανάσιος. Σαν έρθει να τον πετάξουμε έξω. Ναι, να τον πετάξουμε έξω τον ισχρό. Τώρα δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Γεια σας και χαρά σας. Βγες έξω, ρε. Φύγε, άδειασέ μας στη γωνιά. Εδώ έγινε εκκλησία. Εκκλησία είναι εδώ μέσα. Φύγε λοιπόν, αλήτη. Σε μένα τα λες, μωρέ, πεινασμένη. Βγες αμέσως έξω. Έξω, είπαμε και γρήγορα. Μη μου ξεφύγει και σου πω καμιά από εκείνες κουβέντες που σου έλεγα προηγουμένως. Τι λες, μωρή μούμια. Φύγε και θα σου σχίσουμε το κεφάλι. Δεν βγαίνω. Γιατί αν βγω, ποιος θα σας ταΐζει. Θα πεινάσετε. Να μας λείπεις και εσύ και τα χρήματά σου. Έξω. Μπρος, κοπέλες. Λοιπόν, αν πάω, θα τη βρείτε να το σχίσουμε το κεφάλι. Όχι, όχι. Πού είσαι, γερο Βιτάλιο, να μας δεις και να χαρεί ψυχή σου. Ρε απαράτα μας από εδώ. Είπαμε κάτω το ξερό σου. Ρε κορίτσα, γιατί τόση αγριάδα? Λογαριασμό θα σου δώσουμε. Μπρος, ξεκουμπήσου. Έξω. Όχι. Έξω. Όχι και έτσι. Έτσι και χειρότερα. Πείτε μέσα έξω. 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 Ρε κορίτσα. Τι έξω. Την ίδια τύχη θα έχει και ο επόμενος. Να και ο μεγάλος εχθρός. Κοίτα που τον κατάντησε το πάθος του. Φορτώθηκε σαν γαϊδούρι πάλι. Κάθε δύο-τρεις μέρες έρχεται. Ώσπου δεν θα αντέξει μια μέρα, θα στραγγίξει το μπουκί του και θα του δώσουν μια κλωτσιά. Λοιπόν, αυτό το γέρο δεν τον εχωνεύω, ε. Έτσι μου έρχεται να τον εδείρω. Λοιπόν, θα πω στις γυναίκες να τον εδιώξουν. Πάσου παλιόγερε! Τον παλιόγερο. Γεια σας. Καλώς τον παππούλη μας. Καλώς τον πατέρα μας. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Με βλέπεις. Δεν έχω χάρη, πατέρα. Ήταν κακός άνθρωπος, όπως και η μητέρα μου. Καυγαδίζανε από το πρωί ως το βράδυ, μέχρι που χωρίσανε. Δύο αδελφές είμαστε και δύο ξεπέσαμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι είναι. Για όλα τα παιδιά που παραστρατούν, φταίνε οι γονείς. Καθώς είναι άξεστοι και αγράμματοι, καυγαδίζουν και χωρίζουν. Και τα πληρώνουν τα καημένα τα παιδιά. Αχ, γέροντά μου. Να ξέρεις τι πόνο έχω στην καρδιά. Εγώ ονειρευόμουν μια άλλη ζωή. Ήθελα να παντρευτώ. Να κάνω οικογένεια. Να γίνω μια καλή σύζυγος. Να κάνω μια σωστή ηθική οικογένεια με αρχές. Μια καθώς πρέπει χριστιανική οικογένεια. Θάρρος, παιδί μου. Θάρρος. Τι νομίζεις? Ότι τώρα είναι αργά? Δεν έχεις ακούσει που λένε ποτέ δεν είναι αργά? Ποτέ. Τι λες, πατέρα?
Ποιος θα πάρει μια γυναίκα ξεπεσμένη? Ποιος? Έλα. Έλα μαζί μου. Φεύγουμε από αυτό τον τόπο της αμαρτίας. Φεύγουμε. Έχω έναν άντρα να σε παντρεύσω, ο οποίος ζητάει μια καλή και πιστή γυναίκα. Δεν τον ενδιαφέρει το παρελθόν της. Ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Μόνο το μέλλον της. Έτσι μου είπε. Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν της. Έχεις τέτοιον άντρα? Αν έχω, λέει, τι νομίζεις? Ο Θεός φτιάχνει τους ανθρώπους με τον ίδιο χαρακτήρα. Άλλους τους φτιάχνει έτσι, άλλους τους φτιάχνει αλλιώς. Μην αφήνεις τον σατανά να σε απελπίσει. Μην τον αφήσεις. Ο Θεός έχει φτιάξει τα πράγματα πολύ όμορφα. Θάρρος λοιπόν, θάρρος. Εγώ τους έχω μισήσει όλους. Δεν θέλω να βλέπω άντρα. Είναι όλοι τους εσχροί. Να μην μισήσεις τους αμαρτωλούς. Την αμαρτία να μισήσεις. Τι είναι ο αμαρτωλός? Ένας άνθρωπος είναι, στα χέρια του σατανά, που μπορεί όμως να μετανιώσει και να γίνει Άγιος. Και να γίνει και Άγιος, ο εσχρός. Αυτός αγιάζει και γρηγορότερα. Γιατί όταν μισήσει την αμαρτία και βρει την ξεκούραση και τη χαρά στο Χριστό, αρχίζει τις προσευχές και τους αγώνες για την ψυχή του, που λένε και μαγνητίζουν τη χάρη του Θεού. Παππού, σκέψου κάτι και για μένα. Έχω κενά μέσα μου. Δεν θέλεις να παντρευτείς? Τότε μπορείς να εργαστείς. Να εργαστείς σε ένα ορφανοτροφείο, σε μια εκκλησία, σε ένα μοναστήρι. Σκέψου το. Καλά μου παιδιά, επειδή ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό το καλάθι, δεν τα έφερα όλα. Πάρτε το, αδειάστε το και θα σας φέρω κι άλλο. Γεια σου, γερολεβέντη, τσίφτη γυναικά! Ρε γερο εσχρέ, το να σου πω ότι το έχεις στον τάφο και μυαλό δεν έχεις βάλει. Να, άρπα αυτήν για να μάθεις. Γι' αυτό το χαστούκι που μου δώσες, σε συγχωρώ. Πάντως, να ξέρεις πως κάποια μέρα θα φας ένα τέτοιο χαστούκι που θα ακουστεί σε ολόκληρη την Αλεξάνδρεια. Καλά, καλά. Αυτός ο Γεροβιτάλιος, γιατί δουλεύει τόσο σκληρά όλη μέρα? Τι τα θέλει τόσα χρήματα, τι τα κάνει τόσα πράγματα που μαζεύει? Έχει το πάθος της πορνείας, δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Όλη μέρα στη δουλειά και όλη τη νύχτα στα καταγόγια. Τους τα δίνει σε μετρητά ή σε εμπόρευμα. Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Κοίταξε, μην κατηγορείς άδικα, διότι η κατηγορία είναι φοβερό αμάρτημα. Ο φωνιάς σκοτώνει σώμα, ο κατήγορος όμως σκοτώνει την υπόλοιψη του αλουνού. Φόνος κι ο ένας, φόνος κι ο άλλος. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όμως, έχω βάσεις να το λέω.
Δεν ανοίγω το στόμα μου απλώς και ως έτυχε, δεν λέω ότι μου κατέβει. Εγώ πάντως και να το ήξερα, δεν θα το έλεγα. Γιατί ξέρεις, ο Θεός όταν βλέπει τον ένα να χειρεκακεί με τα ελαττώματα του αλλού, τότε προχωρεί ακόμα περισσότερο και παθαίνει και αυτός τα ίδια και χειρότερο για να βάλει μυαλό. Ο Θεός να μην το δώσει. Θα στο πω σε σένα, επειδή είμαστε φίλοι, αλλά θα μου υποσχεθείς πως δεν θα το πεις πιο πέρα. Τον παρακολουθώ συχνά για να δω που πηγαίνει και τι νομίζεις. Πού θες να ξέρω. Λοιπόν, να. Φορτώνεται διάφορα γυναικεία πράγματα, ρούχα, παπούτσια και πότε μπαίνει στο ένα αμαρτωλό σπίτι, πότε στο άλλο και αμαρτάνει με τις αμαρίτισες μέχρι το πρωί. Άσε καλό σου. Είσαι σίγουρος. Αφού σου λέω τον παρακολουθώ. Έλα και εσύ μαζί μου να δεις αν θέλεις και να σπάσει την πλάκα της ζωής σου. Όχι, όχι. Δεν έρχομαι και ούτε θέλω να ξέρω. Και μάλιστα κακώς έκανες και μου το πες, γιατί τώρα με έβαλες σε πειρασμό να το πω και σε άλλους. Κι έτσι ο φουκαράς ο γέρος θα πάθει τέτοια πλάκα που θα βαρεθεί τη ζωή του. Και φταίσαι εσύ γι' αυτό, το κακό το στόμα. Άρχισα λίγο. Άρχισε να ανοιχτώνει. Αλλά τέλος πάντων. Δόξα να έχει ο Θεός. Για το χριστιανό όλα στη ζωή είναι κέρδος. Και τα καλά και τα κακά. Τα κακά μάλιστα είναι περισσότερο κέρδος. Κέρδος. Δηλαδή τι κέρδος. Λένε οι πατέρες ότι ο Θεός έχει έναν άγγελο που μετράει τα βήματα του κάθε ανθρώπου. Και για αυτά τα βήματά του θα δώσει κάποια μέρα το μισθό. Τίποτα σε αυτή τη ζωή με τα βάσανά της δεν πάει χαμένο. Τίποτα. Εγώ επειδή είμαι υγιέστατος, όταν δω έναν άρρωστο, Τον ζηλεύω. Ναι, τον ζηλεύω. Τον ζηλεύεις. Όχι και τον ζηλεύεις. Μάλιστα, τον ζηλεύω. Και λέω, να ο καλύτερός μου. Να ο δυνατότερός μου. Να αυτός που σηκώνει το φορτίο. Κι εγώ τον αγαπώ. Τον αγαπώ με όλη μου την ψυχή. Αυτοί θα πάρουν το μεγάλο μισθό. Παππού, εγώ ήθελα να γεννόμουν νοσοκόμα, να υπηρετώ αυτούς που υποφέρουν. Αλλά όταν χώρισαν οι γονείς μου, ξέπεσα δυστυχώς. Έχεις τέτοιο χάρισμα από το Θεό να υπηρετήσεις αυτούς τους Αγίους. Εγώ δεν το έχω. Εμένα χτύπησε με. Κάνε με ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει. Όμως να υπηρετώ τους αρρώστους που για μένα είναι άγιοι. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνω. Δυστυχώς. Καλό μου παιδί, τι περιμένεις. Έλα μαζί μου. Έλα. Θα με βοηθήσει να μπω σε νοσοκομείο, παππούλη. Ναι. Ναι. Να αρχίσεις να υπηρετείς τους μεγάλους αυτούς Αγίους. Κι άκουμε που σου λέω. Αν και εσύ δεν σηκώσεις το δικό τους το σταυρό, επειδή τους υπηρετείς με αγάπη και υπομονή, θα λάβεις κι εσύ το μισθό σου. Και μάλιστα ένα μισθό που είναι πολύ μεγάλος. Αν οι νοσοκόμες παίρνουν τέτοιους μισθούς, φαντάζομαι γιατροί. Γιατρός που εργάζεται για τα χρήματα. Τι να σου πω. Τι γίνεται στον ουρανό με αυτούς τους γιατρούς, τους αναργύρους. Δεν περιγράφεται. Ξέρεις τι είναι η ζωή πάνω στη γη, κορίτσι μου. Ξέρεις τι. Να ακούσουμε. Σωστό χρυσό ηχείο. Και αρπάζει ο ένας με τα χέρια, ο άλλος με τα χέρια και με τα πόδια, με τα κάρα, με τα ζώα, ό,τι προλάβεις. Πριν να πεθάνουμε. Ναι.
και προσέχουν την υγεία μας. Μήπως και πεθάνουμε γρηγορότερα από ό,τι μας προόρισε ο Θεός και χάσουν 10 και 20 χρόνια χρυσαφομαζέματα. Καταλαβαίνετε, το λέει ή δεν το λέει ο Χριστός? Όχι και ο Χριστός. Πού το λέει ο Χριστός? Δε φώναζε ο Χριστός μας. Θησαυρίζεται στον ουρανό και ποτήρι ψυχρού ύδατος να δώσεις, ο μισθός σου δεν χάνεται. Το λέει ή δεν το λέει το Ευαγγέλιο? Κοίτα το βρωμόγερο πόση ώρα είναι μέσα. Κι ύστερα σου λένε γέρος άνθρωπος, ε. Αυτοί οι παππούλοι που μαζεύουν χρήματα και χρυσάφια εδώ στη γη είναι κουτί. Είναι βλάκες. Είναι στενοκέφαλοι. Τι μαζεύετε, μωρέ? Τι μαζεύετε? Χώματα μαζεύετε. Χώματα επεξεργασμένα μαζεύετε. Φαγητά, μωρέ, μαζεύετε. Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Και αυτοί που αυτοκτονούν? Αυτούς πρέπει να κλάψετε και να θρηνήσετε μαζί μου. Αυτοί μοιάζουν σαν ένα ωραίο παλάτι φτιαγμένο με πολύτιμες πέτρες, αλλά χωρίς στέγη. Και όποιος το δει, τότε θα πει κρίμα, κρίμα. Αλλά δεν έχουν υπομονή. Δεν έχουν. Γιατί κάποια στιγμή θα περάσουν από το ταμείο του Θεού. Να πάρουν, ναι, να πάρουν το μισθό τους. Γιατί απελπίζεστε? Γιατί? Γιατί? Λύτρωσέ μας, γέροντα. Λύτρωσέ μας από την κόλαση αυτής της δουλειάς μας. Καλά. Καλά, μη φοβάσαι. Ο Θεός έχει δεχτεί τη μετάνοιά σας. Πρέπει να πηγαίνω. Να διαβάσω και τον Εσπερινό μου. Να κοιμηθώ και λιγάκι. Να ξαποστάσει η σάρκα μου. Μήπως και αρρωστήσω. Δεν μας μαθαίνεις να προσευχόμαστε? Μπράβο. Καλό αυτό. Ξέρει καμιά σας το Πάτερ ημών? Εγώ το ξέρω. Μπράβο. Καμιά σας το πιστεύω? Εγώ πιστεύω εις έναν Θεό. Το ξέρω λίγο. Εντάξει. Θα σε βοηθήσω. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα να πω. Μη στεναχωριέσαι. Εσύ θα λες συνέχεια το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, μέχρι να σου πω εγώ να σταματήσει, εντάξει? Να κλείσουμε την πόρτα, μην έρθει κανένας εσχρός και μας ενοχλήσει. Ναι. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Αγιαστήτω το όνομά σου. Αγιαστήτω το όνομά σου. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ελθέτω η βασιλεία σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ελθέτω η βασιλεία σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Κύριε Ελέησον. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημείς σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημείς σήμερον. Κύριε Ελέησον. Κι ας αφεσιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφελέτες ημών. Κι ας αφεσιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφελέτες ημών. Κύριε Ελέησον. Μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Κύριε Ελέησον. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε Ελέησον. Αμήν. Αμήν. Αμήν.
Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Ορατώνται. Ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός. Φως εκ φωτός. Θεών αληθινών. Εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί. Διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνου. Αμήν. Αμήν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Γεια. Ανοίξτε. Παλικάρι, να σου πω. Μη χάνεις τον καιρό σου. Έχει φτάσει στην πόλη ένας γέρος εσκρός πάμπλουτος και πολύ πολύ ζηλιάρης. Νοικιάζει το μαγαζί μόνος του και τις κλείνει μέσα. Άλλο πράγμα σου λέω. Γέρος, μα δεν είναι δυνατό. Δυνατό, δυνατό δεν είναι, αλλά έχει δαιμόνιο. Δαιμονισμένος είναι. Μόνο έτσι εξηγείται. Πήγα και σε άλλα σπίτια. Δεν πρόλαβα να μπω μέσα. Και παραλίγο να μου φέρνεις κατσαρόλες και τα τηγάνια στο κεφάλι. Τελικά, πρέπει να είναι μεγάλος αγύρτης αυτός για να μπορεί να καταφέρει όλες... όλες τις αμαρτωλές της Αλεξάνδρειας. Τι πάει κι αλλού. Αυτός είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος που υπάρχει. Λοιπόν, απορώ και εξίσταμε. Και δοξάζω το Θεό για τη μακροθυμία του που δεν έχει ρίξει φωτιά να μας κάψει. Φτού σου άδειμε. Μετά από αυτά, ο Βιτάλιος έσωσε δυο ψυχές. Πού της πηγαίνει ο εσχρός. Αχ, ελεηνέτρησε, λέει ναι. Δεν κοιτάεις και λίγο τον ουρανό. Δεν φοβάσαι το Θεό. Είδες ο εσχρόγερος. Γερο Βιτάλιε. Όρισε. Πολλά κακά ακούγονται τώρα τελευταία για σένα. Και λίγα λένε. Τα κρυφά είναι περισσότερα. Έτσι. Έτσι, ε. Και δεν ντρέπεσαι που το λες. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό εξομολογούμε. Μήπως και θεραπευτώ. Αλλά αδελφέ μου, ο άνθρωπος για να είναι άξιος και σεβαστός,
Πρέπει να σκέφτεται τα δικά του ελαττώματα. Και όχι εκείνα των άλλων. Καλά, με συγχωρείς. Ένα αστείο είπα να κάνουμε έτσι για να σπάσει η μονοτονία. Μάθε ότι ο Βιτάλιος που χαστούκησες πέθανε και είναι Άγιος. Να και το χαστούκι σου. Ακούσατε ένα χαστούκι δυνατό? Ναι, κάτι άκουσα. Κάτι σημάδι είναι. Από κάπου πρέπει έξω να είναι. Για να δούμε. Τι είναι αυτό το χαστούκι που ακούστηκε? Πάμε να δούμε. Παράξενα πράγματα. Πάμε. Τι βήμα ήταν αυτό που ακούστηκε? Σαν χαστούκι μου φάνηκε. Κάτι φοβερό συμβαίνει. Πάμε να δούμε. Ποτέ δεν έχω ξανακούσει τέτοιο χτύπημα. Τ' άκουσες κι εσύ το χαστούκι το δυνατό? Βουήξανε τα αυτιά μου. Πάμε να δούμε πού ακούστηκε. Πέθανε κι είναι Άγιος. Ελάτε μαζί μου. Τρέξτε. Εδώ πέθανε ο γέρο Βιτάλιος. Είναι Άγιος. Πηγαίνετε να δείτε τι έγραψε. Πηγαίνετε να δείτε τι έγραψε. Τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά. Πάμε μέσα να δούμε. Κοίτα, κάτι γράφει. Ναι. Ναι, ας το διαβάσουμε. Αδελφοί μου, ας μην κρίνουμε κανένα μέχρις ότου έρθει ο Χριστός μας να μας κρίνει.